Γιώργο, ζήσαμε μεγάλες στιγμές σήμερα εδώ στο κλειστό γυμναστήριο της Πρέβεζας. Στην αρχή μια αγχώδης εμφάνιση στο πρώτο και δεύτερο δεκάλεπτο, αλλά τελικά όμως βρήκατε ρυθμό στο τρίτο και στο τέταρτο και πήρατε μια εύκολη νίκη. Η αλήθεια είναι αυτή, στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε λίγο συγκρατημένα. Φοβηθήκαμε, δεν βάλαμε όλες τις δυνάμεις μας για τον αγώνα. Υστερήσαμε πάρα πολύ στην άμυνα, κάναμε πολλά λάθη. Χάσαμε την rebound και δώσαμε την εντύπωση στην Κέρκυρα ότι θα μπορούσε να διεκδικήσει το παιχνίδι. Σε αντίθεση με το δεύτερο ημίχρονο που βγάλαμε τον καλό μας εαυτό, το πάθος, την ενέργεια που μας διακρίνει σαν ομάδα, τη θέληση για τη νίκη και όπως είδατε το αποτέλεσμα ήρθε πολύ δίκαιο για μας με μια μεγάλη διαφορά που πιστεύω το αξίζαμε για την προσπάθεια που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια. Η άμυνα ήταν αυτή που έδωσε τον νίκη. Κυρίως η άμυνα, όλα στον μπάσκετ ξεκινάνε από εκεί. Αν έχεις παθητικό χαμηλό εκεί, έχεις πολλές δυνατότητες στην επίθεση και ψυχολογία με το μέρος σου να βάλεις και εύκολα καλάθια και να διεκδικείς αυτό που σου αξίζει. Γιώργο, είχατε φτάσει άλλες δύο φορές στην πηγή, αλλά νερό δεν ήπιατε. Τρίτη και φαρμακερή. Η αλήθεια είναι αυτή. Το ναυπακτιακό μπάσκετ δίνει πολύ μεγάλη βάση στις μικρές του ηλικίες και πάντα πηγαίνει καλά σε αυτό. Είχαμε φτάσει δύο φορές με τους εφήβους στο τελικό δύο προηγούμενα χρόνια. Δεν είχαμε καταφέρει να γευτούμε τη νίκη. Φέτος πιστεύω ήταν η χρονιά μας. Είναι μια δουλειά κάποιων χρόνων που γίνεται στην άφακτο, συστηματικά. Και σκοπό έχει να ξεκινήσει από τα μικρά παιδιά να έχουν εμπειρίες, παιχνίδια στα πόδια τους, έτσι ώστε σιγά σιγά να δυναμώσουμε και την αντρική μας ομάδα. Γιατί στην άφακτο πιστεύω ότι πρέπει να επαναφέρουμε τον μπάσκετ εκεί που του αξίζει και αυτή τη δουλειά την έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια και είμαστε σε καλό δρόμο.